δεν ανήκει ούτε στους συνδικαλιστές, ούτε στη διοίκηση, αλλά ούτε και στην κυβέρνηση. Η ΔΕΗ ανήκει στον ελληνικό λαό. Γι' αυτό το δημοκρατικότερο και το σωστότερο είναι να δηλώσει ο ελληνικός λαός με δημοψήφισμα την άποψή του. Σε όλη τη χώρα οι εργαζόμενοι έχουν ανταποκριθεί. 13-14 μονάδες είναι έξω από το δίκτυο, από το σύστημα. Μία μονάδα στη Μεγαλόπολη. Θέλουμε να στείλουμε και νομίζω ότι στέλνουμε ένα δυνατό μήνυμα μετά τη συγκέντρωση που έγινε την Τρίτη προχτές στην Μεγαλόπολη, μια μεγαλειώδη συγκέντρωση των εργαζομένων και των πολιτών. Να στείλουμε ένα δυνατό μήνυμα ότι η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού είναι επιχείρηση του ελληνικού λαού. Το σημερινό συλλαλητήριο είναι η συνέχεια ενός αγώνα που κλιμακώνεται καθημερινά με τα προηγούμενα συλλαλητήρια που υπήρξαν, το Λεμαΐδα έδεσα. Είμαστε στους δρόμους και δεν θα αφήσουμε να περάσει αυτό το τερατούργημα. Εδώ αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη συγκέντρωση του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου της Κοζάνης. Όπως βλέπετε, για πρώτη φορά στα χρονικά η Κοζάνη είναι νεκρή. Έχει κλείσει υπέρ του αγώνα που δίνουν αυτή τη στιγμή οι ΔΕΗΤΕΣ για να πείσουμε την κυβέρνηση ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι καταστροφικό.